ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Και νομίζω από τη συμμετοχή του κόσμου αυτός ο θεσμός που έχει ξεκινήσει θα μακροημερεύσει, θα έχει πολλά χρόνια μπροστά του. Αυτό θα το δει από εσάς. Εμείς οι επιστήμονες είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε να μην καθυστερήσουμε. Νομίζω πολύ επίκαιρο το σημερινό θέμα και καλά κάνατε που ήρθατε. Νομίζω είμαι σίγουρος ότι θα μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Θα σας μιλήσω πάρα πολύ απλά. Και έχουν προηγηθεί, ακούγαμε καλά έτσι. Έχουν προηγηθεί δύο μιλίες για το άγχος και κάθεψη στο προηγούμενο εξάμεινο και τα ψυχοσωματικά συμπτώματα, αλλά ήταν πολύ λόγω από τη μίληση ψυχολόγου, ήταν πολύ θεωρία. Σήμερα είπα να δούμε και κάτι. Οπότε να πάρετε αυτές τις εικόνες μαζί σας. Έχω χάσει την ομιλία μου σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα είναι κάποια βασικά πράγματα για τις διαταραχές της ψυχής και στο δεύτερο μέρος θα δούμε εικόνες. Ιδιαιτερότητα του στόματος είναι ότι εξετάζεται εύκολα. Έτσι, ανοίγεις το στόμα σου και βλέπεις μέσα, είναι ο καθρέφτης της υγείας του στόματος. Δεν είναι στομάχι. Τι να ψάξει να στο μάχη, έτσι όπως είμαστε. Εδώ έτσι όπως είμαστε, τώρα θα εξετάσω και εσάς. Οπότε είναι δώρο με μια έννοια στην ατυχία σου και είσαι τυχερός αν έχει κάτι στο στόμα. Γιατί πολύ εύκολα μπορεί να κάνεις διάγνωση. Πολύ έγκαιρα. Αντί να θέσεις βέβαια σε διαβασμένο γιατρό. Λοιπόν, όταν λέω βέβαια άγχος, εννοώ κάθε ψυχική διαταραχή, αυτά τις οποίες επιπλέον συνηθισμένη λέξη. Για φανταστείτε τη ζωή μας χωρίς άγχος. Έτσι, δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Το άγχος πρώτα απ' όλα κινητοποιεί τον οργανισμό για να μπορούμε να κατασέχουμε σε κάθε δυσκολία, σε κάθε έκτακτη περίπτωση. Ο εγκέφαλος αυτός θα δει σε προδώσει μηνύματα, η καρδιά θα αρχίζει να πάρεται πιο γρήγορα, τα κυκαρδία σου μεταφέρει αίμα στον οργανισμό, η ανατροπή σου, τα πάντα θα κινητοποιηθείς για κάθε έκτακτη περίπτωση. Έτσι, και τώρα η πολιτική εφημερική, όταν κάνει δουλειά στη δημόσια στον κόσμο, έχουν πολύ άγχος. Άλλοι δεν μπορούν να μιλήσουν καθόλου, δεν μπορούν να μιλήσουν. Έτσι. Άλλοι σε εξετάσεις, τα παιδιά, στις πανελλαδικές, έχουν άγχος, πάνε να δώσεις δίπλωμα για ολίκης, έχεις άγχος. Όλοι οι μεγάλοι ηθοποιοί καλλιτέχνες πριν βγουν στη σκηνή, μπορούν να φτάσουν 70 χρονών και να έχουν άγχος. Αυτό λοιπόν το καλό άγχος, το καλό εννοούμενο άγχος, είναι η κινητοποίηση όλων των συστημάτων του οργανισμού και να μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και βλέπουμε μια που μιλάμε και για το στόμα του νοικοκυρετή και όταν έχεις ένα ραντεβού στον νοικοκυρετήτρο, έχεις άγχος. Τώρα, η ψυχιατρική έχει κάποια νοσήματα, όπως όλες οι ειδικότητες της ιατρικής, τα οποία ασχολείται. Σας έβαλα εδώ μια κατηγορία, μάλλον τα πλέον βασικά, αυτές οι διαγνώσεις που κάνει ο ψυχίατρος, υπερβολικό άγχος, αγωνία, φοβίες, νευρώσεις, κρίσεις παρικού, ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, μετατραυματικό στρες, υποχονδρίαση, ιστερία, δυσμορφοβία, κατάθλιψη, μανιοκατάθλιψη και σχιζοφρένεια. Αυτές είναι οι βασικές. Μπορεί κάποιες από αυτές τις ξέρει. Έτσι έχουν περάσει και στην τιμή μας, στην καθημερινή μας, στο καθημερινό μας δεξιότητα. Αυτές είναι βασικά τα νοσήματα τα οποία ασχολεί το ψυχίατρο. Βασικό στοιχείο για να γίνει κατάταξη είναι το αν υπάρχει αντίληψη ψυχολογία. Αν δηλαδή ο ασθενής έχει συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει γύρω του, έχει αντίληψη, εξακολουθεί να έχει αντίληψη. Αν βλέπει σαν όπως καμπάνες, δεν πάει κάτι καλά. Κάτι πάει καλά. Είναι η σχιζοφρένεια. Όταν αρχίζεις και έχεις παρεστήσεις, ξεδεστήσεις. Αυτή είναι μια πολύ βασική διάκριση για να δεις τη βαρύτητα της ψυχιατρικής νόσου. Από τις φωνές, τους καμπάνες και πιστεύεις τους ομιλμένους να πολέμουν και το καθεξής. Συνηθισμένες διαταραχές είναι και οι αιμονές και οι φοβίες. Αιμονές με την καθαριότητα. Έτσι, μπορεί να δουλέψει σε ένα γραφείο, αλλά δεν είναι καθαρό. Τακτοποίηση πραγμάτων. Υποχώρηση. Μερικοί είναι με ένα πεντατίνο την ημέρα. Αρρώστια. Στην έννοια εμφάνισή σου. Αιμονές. Άλλοι μαζεύουν χρήματα. Και ότι του νιώθει να έχουν μια ασφάλεια. Συγκέντρωση πλούτου. Και βέβαια το πλέον συνηθισμένο επαναλαμβανόμενο έργο. Να ελέγξει. Το κλείνω από την κουζίνα. Το θερμοσύφωνο είναι τεστρό. Το αυτοκίνητο το έχω κλείσει. Και επειδή δεν είμαι ψυχιατρός, δεν σας λέω ιστορίες, έστω στον οντολόγο, σήμερα μου είμαι ψυχιατρός, σας έλεγα ιστορίες, ακούγα ένα ψυχιατρός τηλεόραση που είχε δύο ασθενείς, ο ένας ασθενής
πάνε το ψυγείο για χίλιες φορές τη μέρα. Και δεν έχω λόγο να το πιστέψω, γιατί να πει ψέματα. Και ένας άλλος, ο οποίος είχε ένα κατάστημα και έκλεινε το κατάστημά του μία το βράδυ, τελείωνε η δουλειά. Και αυτός πήγαινε στο σπίτι στις 3 γιατί επί 2 ώρες έλεγε τα πάντα. Χρήσαν τα φώτα, οι ασφάλειες, οι κλειστές, το ψυγείο, και 2 ώρες κάθονται. Και αυτή είναι μια μορφή βέβαια διοχέτευσης του άνθρωπου, γιατί έτσι λέει ο άνθρωπος καλύτερα. Έτσι, δηλαδή εκεί το διοχέτευε. Αυτές οι αιμονές είναι καθημερινές. Οι φοβίες, να μην παίρνεις ασανσέρ, να μην παίρνεις αεροπλάνο, άλλοι κοιμούνται με το φως. Έντομα, άλλοι φοβούνται τον οδοντίατρο, βελόνες, άλλοι φοβούνται την άσπρη μπλούζα. 1002. Όλα αυτά είναι καθημερινά. Ανάμεσά μου. Δεν λες όμως ότι κάποιος και να πάει στον ψυχίατρο, έτσι, δεν το λες ψυχαστηρίου. Είναι συνηθισμένες καταρχές, όμως συνηθισμένες είναι και ορισμένες καταρχές προσωπικότητες που αφορούν τον κήπο, τον κήπο του καθενός μας. Δεν ξέρω μερικοί, ξέρω αν χρειαστεί για κάποιο επάγγελμα, μπορεί να σου κάνουν και τα ψυχολογικά τεστ, του δίνουν κάποια ερωτηματολόγια, ένα συνεργικά θα πάρει σε κάποιο τύπο. Θα σας πω μερικούς, όχι μερικούς, σχεδόν είναι πλήρες θα έλεγα. Σε ποιο τύπο ανήκουμε όλοι μας. Άλλος είναι ντροπαλός, δικός, συνεχώς ανήσυχος. Άλλος ευαίσθητος στην κριτική και στην απόρριψη. Άλλος πολύ σχολαστικός, αυστηρός, τελειομανής, με αιμονές λεπτομέρειες. Άλλος συναισθηματικός, θεατρίνος, εξαρτώμενος, παθητικός, προσκολάτης, στην οικογένεια, στη σύντροφο, στους φίλους. Άλλος κάνει επιφανειακές σχέσεις. Άλλος εκμεταλλεύεται τους άλλους, τους κατηγορεί, τους χειραγωγεί. Άλλος είναι ταχύφος, τρυψίνος. Είσαι μαζί 30 χρόνια και δεν ξέρεις τίποτα εδώ. Ψυχρός, άλλος δεν έχει φίλους, δεν έχει χιούμορ. Άλλοι ζουν στον κόσμο τους, στη φαντασία τους. Σε ονειρεύονται συνέχεια εξουσία και δύναμη, δεν έχω παθεί σχεδόν τη προσοχή. Θα πηγαίνει σε κάμπο και να νομίζω ότι είσαι σύνη. Άλλο δεν έχει σχεδόν. Δεν έχει δύο φορά ένα μεγάλο καπέλο, τόσο αφού δεν έχει την ήχη κάτω. Ή το θέλει τώρα το ειδικά στο εξωτερικό. Στην Αγγλία, αν δεν έχει καπέλα που πάνε σε κάμπο. Άλλο είναι επιθετικό, εσύ του και όλου και με όλα. Συναισθηματικά ασταθεί. Κάπου ανήκουμε. Κάποια στοιχεία από αυτούς τους τύπους, νομίζω τα βλέπετε καλά, έτσι. Κάπου ανήκουμε όλοι μας. Κάποια στοιχεία από όλα αυτά έχουμε. Το θέμα όμως είναι ότι μπορεί να συνεχίσεις όλη τη ζωή χωρίς να ξενοχλήσεις πραγματικά κάποιον άνθρωπο. Όλα αυτά μπορεί να τα έχεις. Πάνω από τους άλλους, πες ότι δεν έχεις φίλους, σαν κοινωνικό. Βάζεις το κεφάλι κάτω και δεν μιλάς κανένα. Μπορεί να γίνεις τώρα, εγώ δικαστής. Σαν και λέω, θα μην πάρει. Αυστηρός άνθρωπος. Χωρίς κοινωνικές συναναστροφές, σε μερικά επαγγέλματα αυτό είναι προσώπη. Ή ξέρω εγώ κάτι τέχνης. Θα ζει στον κόσμο σου, νομίζω ότι είσαι εσύ και άλλο δεν είναι. Πάντα άτομο να συγκεντρώνει την προσοχή. Σε μερικά επαγγέλματα είναι προσώπη. Πα μπροστά. Οπότε αυτά τα παράνομα που δεν είναι εξωτερικό, έχει μια κεντρική προσωπικότητα, δεν θεωρεί ψυχασθενή, ούτε πα σε γιατρό. Μπορεί να σου κάνει και παρόλο και καλό. Πότε πα σε γιατρό, πότε αρχίζουν τα προβλήματα. Τρεις είναι οι λόγοι. Πρώτον, να έχεις μια συστηματική νόσο. Δηλαδή μια ψυχική διαταραχή, μπορεί να μην έχει σχέση με τη ζωή σου. Τι έχει σημαίνει. Μπορεί να έχει πραγματικά μια οργανική, βιολογική νόσο. Σας έχω γράψει εδώ στο κείμενο. Μερικέ. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τι να πει, πες ότι έχει ζάχαρο και έχει διαβίτη. Έχει ζάχαρο. Τι να κάνει, να βγάζει το ζάχαρο. Δεν μπορεί να πα σε γιατρό. Γι' αυτό και ποτέ δεν ξεκινάμε όταν κάτι δεν πάει καλά. Σε μη γιατρούς, ψυχολόγους και εγώ, δηλαδή αυτοί, θα σου τροποποιήσουν τη συμπεριφορά. Πρώτα, πρέπει να ξέρεις τι έχεις, να γίνει διάδοση. Ούτε πας μόνο στην ψυχιατρία, πας στον παθολόγο. Παθολόγο, καρδιολόγο, τι θέλει, ανάλογα με τα συμπτώματα. Από εκεί πας στον ψυχιατρία. Μπορείς να αποκλείσεις ότι δεν έχεις κάποια οργανική νόσο. Βέβαια, υπάρχουν και φάρμακα που μπορούν να αλλάξουν τη διάθεση. Αυτά πρέπει να ξέρει ο γιατρός. Οπότε είναι το ένα. Το ένα είναι αυτό. Η βιολογική νόσο. Ο δεύτερος είναι η γενετική προδιάθεση. Είναι γενετική προδιάθεση από συγγενείς. Είναι πιο ευάλωτοι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο συγγενή. Ξέρω σχιζοφρένεια. Στη σχιζοφρένεια έχουν απομονώσει χρωμοσώματα και γονίδια. Είσαι πολύ πιο ευάλωτος, οπότε αν κάτι σου συμβεί στη ζωή, καταλαβαίνετε αυτό ότι δεν έχει πρέπει να το μεγαλώσει. Βέβαια το πιο συνηθισμένο είναι αυτό που θα
μας απασχολεί. Είναι τα περίφημα γεγονότα, τα άσχημα γεγονότα που προσωπούν στη ζωή σου. Το περιβάλλον. Η περιβαλλοντολογική παράδοση. Να αναφέρω μερικά, αν και όλοι τα βάζουμε στο μυαλό μας. Είναι η αρρώστια, είναι να χάσει ένα αγαπημένο σου πρόσωπο. Αν του πηγαίνει καλά ο γάμος, ένα διαζύγιο, οικονομικά προβλήματα και ανεργία όπως στη σημερινή εποχή, η μοναξιά, δυστυχισμένη παιδική ηλικία, προβλήματα στο σχολείο, προβλήματα στη δουλειά, σεξουαλική κακοποίηση, παρενόχληση. Όλα αυτά λειτουργούν, σου αλλάζουν την ψυχολογία, αν και αν είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, τα δυσάρεστα γεγονότα σε κάνουν πιο δυνατό. Δεν σε γκρεμίζουν, δεν καταλαβαίνει. Φυσιολογικά, κανονικά. Τώρα, πότε πρέπει να ανησυχούμε. Είπα πριν, όλες αυτά, όλα αυτά μπορεί και όλοι μας εδώ μέσα στο ακροατή, μπορεί κάτι να εξηγήσει όλοι μας, κάτι να ανήκουμε σε κάποιο έτσι, τύπο και σε κάποια διαταραχή, αλλά δεν δημιουργούμε σε προβλήματα ούτε στον εαυτό μας ούτε στους άλλους. Πότε αρχίζουμε και ανησυχούμε, πότε πας στον γιατρό. Όταν έχει συμπτώματα, τα οποία δεν υποχωρούν, αλλά γίνονται χειρότερα. Επηρεάζουν τη ζωή σου, δεν μπορείς να φας, δεν μπορείς να διατηρηθείς. Δημιουργούν προβλήματα στη σχέση σου μέσα στην οικογένεια, στους φίλους και στους συναδέλφους σου και το χειρότερο απ' όλα, όταν κάνεις βλάβη στον ίδιο στον εαυτό και στους άλλους. Τότε πραγματικά χρειάζεσαι ιατρική βοήθεια. Νομίζω να συμφωνήσετε. Και μερικοί διοχετεύουν όπως τώρα και πριν, δεν χρειάζεται να σου πει ο γάμος ότι έχει κάποιο πρόβλημα, μπορεί να το δυσέβεσαι. Μόλις αρχίζει το φαγητό, το πιωτό, το κάπνισμα, τις ουσίες και βέβαια προβλήματα στη σεξουαλική ζωή, είτε ουσία, είτε προβλήματα, είτε πάρα πολλές επαφές μερικές φορές και οι πολλές επαφές είναι πρόβλημα. Οπότε καταλαβαίνετε εγώ ή και άλλα πράγματα. Αυτό το σώμα του θέατρο να βγει έξω, να ψωνίζει, να σπαταλαστεί, μόνο και μόνο δεν πα καλά εσύ. Να ασύσει συνέχεια να αλλάζει, να αλλάζει στόχου ή και να αλλάζει σε εργασιακά περιβάλλοντα, χωρί να έχει παραδοθεί σε ό,τι δεν πάει καλά. Έμεσα βλέπουν όλοι το περιβάλλον σου από αυτέ τι δηλώσει ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ερχόμαστε τώρα στην κατάθλιψη, την οποία θα πω μόνο από όλες τις άλλες διαδικασίες, γιατί αυτή είναι η πιο επικίνδυνη και οδηγεί δυστυχώς και σε δραματικά αποτελέσματα. Η κατάθλιψη έχει μέσα τη λέξη θλίψη, είναι μια παρανθρώπινη εμπειρία. Δεν υπάρχει άνθρωπο στον κόσμο, δεν εξαρτάται του ηλικία, φίλου, ράτσα, φίλη που να μην έχει γνώσει μια θλίψη στη ζωή του. Έτσι είμαστε άνθρωποι. Ο Ιπποκράτης την έλεγε μελαγχολία. Άρα είναι πολύ γνωστή από του αρχαίου Έλληνε. Αλλά είναι πολύ σχετική η χρήση τη λέξη. Γιατί όλη τη μιλάνε στην καθημερινή μα ζωή, λέμε ότι σήμερα είναι έχω κατάθλιψη και εγώ είμαι αυτό. Ή ξέρω εγώ θα πάει να πάρει που ήρθε αυτό ο Βλάκα και η ψυχοκόρη, και είναι η κατάθλιψη. Χρησιμοποιούμε τη λέξη πάρα πολύ συχνά, χωρί βέβαια να έχουμε να είναι ο ορισμό σωστό. Όπω και ο τύπο και η ένταση των ερεθισμάτων. Που μπορεί να σου προκαλέσουν κατάθλιψη. Ο καθένας έχει διαφορετικές προτεραιότητες στη ζωή. Άλλους το σωματικό το πράγμα μπορεί να το υπάρχει. Άλλους οικογένεια. Άλλους τσοκοηφή. Αν κάτι λοιπόν δεν πάει καλά σε αυτά, σε κάποιο από αυτά, καταλαβαίνει. Αλλά και η ένταση διαφέρει. Έτσι. Περιμένεις, δεν περιμένει μερικές φορές να αντιδράσει κάποιος τόσο άσχημα σε ένα ερέθιο. Πήγε σε ένα διαζύγιο. Ο άλλο τώρα καταρρεύσει. Ένα ζύγιο προσπερνά. Είναι πάρα πολύ σχετικό πράγμα λοιπόν. Και αυτό που λένε μερικοί ότι η κατάθλιψη ή η ψυχή του παιδιού του μπορεί να χρησιμοποιήσει το μετρολόγιο για το στόχο του κρίση μέχρι το 100% δεν είναι σχετικό. Και πρώτα απ' όλα είναι πολύ μόνη η πολυμορφία τη βάση ξεκαλά. Είναι και δύσκολη να τη διαγνώσει. Γιατί έχει. Ο ψυχολόγος την προηγούμενη φορά που σας μίλησε, σας μίλησε μια ολόκληρο κατεβατά από συμπτώματα, από όλα τα συστήματα που μπορεί να
οφείλεται σε ψυχολογικούς λόγους. Οπότε εκδηλώνεται με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οπότε μπορεί να διαφέρει η διάγνωση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εδώ και επισκέπτεται και ο δικός μου λόγος. Θέλω να πάρει στον λόγο και στον γονείο του. Μπορεί να πηγαίνει 4-5 χρόνια για γονείο του κάτω του. Μπορεί να γυρίσει από ψυχολογική. Άρα δύσκολη διάγνωση. Οπότε αυτό πρέπει να το πει υπόψη μας, ότι δεν υπάρχει αποδεκτό όριο πέρα από το οποίο μια συμπεριφορά θεωρείται παθολογική, είναι εντελώς υποκειμενικό για τον καθένα μας, για τον καθένα από εμάς. Αν μπορούσαμε να δώσουμε μία ή δύο λέξεις, τι είναι κατάθλιψη, είναι ο μη μεταβολισμός των αισθημάτων. Δύο γενέματα, αλλά δεν είναι δύο γενέματα, αλλά στις ωραίες. Όπως είναι, ξέρω, φανταστείτε, ξέρω να μην πηγαίνει στην τουαλέτα. Έτσι. Να μην μπορείς, να μην αφοδεύεις. Όλα τα άχρηστα φεύγουν τον οργανισμό. Τα κόκκινα είναι τα ούρα. Και φανταστείτε τα άσχημα συναισθήματα να μένουν μέσα μας. Σωρέπονται και σπάσει. Έτσι γι' αυτό έχω βάλει τις φωτογραφίες αυτές. Να δείχνεις, δεν είναι κακό, να δείχνεις την οργή σου, τη χαρά σου, την εκπλήξή σου. Καλό είναι να εκφράζεις όλα σου τα αισθήματα μέσα στα πλαίσια της κοσμιότητας. Καλό είναι να εκφράζουν. Όλα. Δεν έγινε μια διάγνωση. Αν μπορούσαμε εμείς οι γιατροί να συνοηθούμε. Οπότε βγάλαμε κάποια κριτήρια. Πότε επιτέλους ένας άνθρωπος έχει κατάθλιψη. Λοιπόν, σας τα διαβάζω. Συνέχεια θλιμμένος. Θλιμμένος, κουρασμένος, ανήσυχος. Χειρότερα αισθάνεται το πρωί. Δεν έχει επιθυμία για τίποτα. Δεν ευχαριστιέται τίποτα. Μεταβολές στην όρεξή του ή τρώει πολύ ή δεν τρώει τίποτα. Μεταβολές στον ύπνο του. Αργεί να κοιμηθεί ή ξυπνά νωρίτερα από το κανονικό, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, αναβάλει συνέχεια τις αποφάσεις του, έχει διαταραχές στη μνήμη του, αδιαφορεί για την εμφάνισή του και το σεξ, του φαίνονται βουνό πράγματα που πριν έκανε με ευκολία και εννοείται βέβαια ότι δεν έχει αυτοπεποίθηση, αποφέρει όλους τους άλλους, αισθάνεται ανεπαρκής, άχρηστος, ενοχές, χωρίς ελπίδα, το μέλλον του φαίνεται τρομακτικό και το τελευταίο απ' όλα για επαναλαμβάνομαι σκέψεις. Θανάτου και αυτοκτονίας. Αν τώρα κάποιος έχει 5 από αυτά ή περισσότερα, τουλάχιστον 5, κάθε μέρα, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες, τότε ο γιατρός θα του δώσει τη διάγνωση της κατάθλιψης. Κάθε μέρα, τουλάχιστον για 2 εβδομάδες. Από όλα αυτά, εγώ θα υπογραμμίσω αυτό, ότι δεν ευχαριστείται τίποτα, η ανειδονία, δεν αισθάνεται η ειδονή πια για τίποτα, του φαίνονται βουνό, έτσι γι' αυτό και οι περισσότεροι καταθλιπτικοί είναι από την μέρα στο κρεβάτι, να σηκώσει το τηλέφωνο δεν μπορείς. Θυμάμαι μια κυρία που έλεγε ότι για να βάλει το πλυντήριο, άμα της έλεγες το πρωί να βάλει το πλυντήριο, είναι σαν να της έλεγες να πάει στη Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Και το τρίτο, οι ενοχές, χωρίς ελπίδα. Δεν λες ότι την άλλη εβδομάδα θα είμαι καλύτερα ή του χρόνου. Έτσι, θα είμαι σε όλη τη ζωή. Δεν έχεις ελπίδα. Το μέλλον είναι ζωφερό και τρομακτικό. Λοιπόν, αυτά τα τρία κρατήστε. Δεν υπάρχει άλλη νόσος, αυτό είναι το καλό. Δεν υπάρχει άλλη νόσος που να έχει αυτό το συνδυασμό συμπτωμάτων. Άρα 100% έχεις κατάθλιψη. Θα το πω και στο τέλος της ομιλίας. Καλά να τα ξέρουμε όλα αυτά για να βοηθήσουμε στους ανθρώπους γύρω μας, στον οικογένειο που μας περιβάλλουν, στο γραφείο, στη δουλειά. Έτσι, δεν χρειάζεται να είσαι εσύ να έχεις ο ίδιος εσύ πρόβλημα. Έτσι, κινόμαστε όλοι μικροί φορείς, αυτό σημαίνει υπεύθυνος πολίτης. Συγκρατήστε αυτά τα πράγματα για να τα μεταφέρετε μετά στους δικούς σας, στους γνωστούς σας και στους φίλους σας. Λοιπόν, οι κανονικά νούμεράκια που είναι απαραίτητα είναι 350 εκατομμύρια παγκοσμίως, 550.000 στην Ελλάδα. Βέβαια, το ότι δεν γίνεται η διάγνωση σημαίνει ότι είναι πολύ περισσότεροι. Έτσι, δεν ξέρουμε πώς είναι, πολύ περισσότεροι. Προσβάλλει κάθε ηλικία. Λανθασμένα θεωρείται γυναικείο πρόβλημα, παρόλο που η γυναίκα έχει κάποιες ορμονικές και πολιτιστικές διαφορές με τον άντρα, έτσι, ο ρόλος της μέσα στην κοινωνία που την επιβαρύνουν, το γεγονός είναι ότι οι γυναίκες πάνε πιο συχνά στον γιατρό. Το παραδέχονται, ο άντρας δεν είναι άντρας, δεν παραδέχεται. Οι γυναίκες. Η διαφορά με τους άντρες είναι τρεις διαφορές. Πρώτον είναι η ηλικία. Οι γυναίκες συνήθως είναι από τα 20 μέχρι τα 30, από τα 15 μέχρι τα 30, εκεί που αρχίζει η εφηβεία, αρχίζουν έτσι λίγο να σκέφτονται τη σεξουαλική τη ζωή, τα πάντα, την εμφάνισή της.
Ο άντρας είναι μετά τα 40, μια διαφορά. Δεύτερη διαφορά είναι ότι η γυναίκα συνήθως είναι πιο παθητική, έτσι, πιο εσωτερής. Ο άντρας την κατάθλιψη την μεταφράζει σε θυμό, είναι πιο επιθετικός, το δεύτερο. Και το τρίτο είναι ότι οι γυναίκες απλά επιχειρούν αυτό το μίσο. Δεν είναι αυτό το μίσο. Το 80% αυτό το μίσο είναι οι άντρες. Έτσι, γι' αυτό βλέπετε οι παντουχείρες και όχι οι χείρους. Έξυπνες αυτές εσείς οι γυναίκες, βλέπετε, εντάξει. Κατάλαβες, κατάλαβες ότι να... όχι αυτό το μίσο. Βέβαια, εξακολουθεί να αποτελεί κοινωνικό στίγμα η κατάθλιψη. Γι' αυτό δεν το παραδέχεται κανένας, αν και, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν και άλλοι λόγοι που κάποιος δεν το παραδέχεται. Φανταστείτε έναν άνθρωπο που έχει χάσει τη δουλειά του και έχει κατάθλιψη. Πώς θα παραδέχεται δουλειά να πει ότι εγώ... γίνεται χειρότερα, φαύλος κύκλος. Είσαι άρρωστος, δεν έχεις τη διάθεση να ψάξεις τη δουλειά. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, υπάρχουν και άλλοι νομικά αντιρρητήρια, π.χ. ξέρω σε ασφαλιστικά συμβόλαια, σε άδεια οδήγησης. Πάω να βγάλεις, σου ρωτάνε όλοι αν έχεις ψυχιατρικό οριστονικό, αν έχεις νοσηλευτή. Έτσι, σε πολλά επαγγέλματα, ενώ για άλλα νοσήματα δεν σε ρωτάνε, για ψυχιατρική νόσο σε ρωτάνε, πρέπει να το γράψεις. Οπότε μερικοί αποφεύγουν να το λένε. Και όσο φορά και την αυτοτονία, α, ναι, και η διαφορά πάλι με τη γυναίκα ή με τον άντρα είναι ότι η γυναίκα θα πάρει χάπια, συνήθως αυτοτονούν με τέτοιο τρόπο, ενώ ο άντρας θα επιλέξει δύο τρόπο. Μάλιστα, τώρα πρόσφατα θυμήθηκα ένα γεγονός το 2007, την πρωτοχρονιά, 30 Δεκεμβρίου, που έπεσε μια γυναίκα μαζί με το παιδί της, τριών μηνών, στο σύστημα της Κορίνθου. Και γράψαν όλες οι εφημερίδες σύγχρονη μύδια. Ακούστε, βλακία. Έτσι, η γυναίκα έπασχε. Φανταστείτε, μπορεί να ήταν ανεπιθύμητη η εγκυμοσύνη, μπορεί να την είχε καταλήψει ο άντρας, της μπορεί να ήταν άνεργη. Φανταστείτε και τα τρία να συμβαίνουν. Πώς θα μεγαλώσει το παιδί της. Και πήγαινε σπάνια περίπτωση τόσο βίαιου θανάτου για τα γενικά δεδομένα. Και για το κατά πόσο προκαλεί κοινωνικό στίγμα, πάλι να αναφέρω ότι ο Πρωθυπουργός της Νορβηγίας, σκανδιναβικές χώρες, είχε ζητήσει άδεια 6 μηνών γιατί έπαθε από κατάθλιψη. Έπασχε από κατάθλιψη. Φανταστείτε τον πρώτο πολίτη μια χώρα να πει κάτι τέτοιο πράγμα. Αδιανόητο για τα ελληνικά δεδομένα να το κάνει αυτό. Έτσι. Και πόσο πολιτικοί μπορεί να έχουν κατάθλιψη, δεν το ξέρουμε. Και έχουν πάρει αποφάσεις υπό κατάθλιψη. Λοιπόν, τα συμπτώματα τα ξέρετε, τα είπα και εκεί πριν, κυρία ψυχολόγος. Όλα τα συστήματα τώρα πάσω, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Και είναι πολύ καλό παράδειγμα αυτό που έκανε ο κύριος Μανέλης, ο οποίος μίλησε δημόσια. Εδώ τελειώνω το πρώτο μέρος για να δούμε φωτογραφίες. Νομίζω δεν θα έχετε απορία, σας τα είπα τόσο απλά όλα. Έγραψε αυτό το βιβλίο, εξήγησε τους λόγους. Εξήγησε την υπέραση, ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Κοίταξα στα βίντεο της συνεδέφυξης του και απομονώσα 5 λεπτά για να τον ακούσουμε, γιατί λέει ακριβώς τα πράγματα αυτά που ελπίζω να ακούσετε καλά, που σας είπα εγώ. Ακούτε καλά? Το όχι, ε. Ακούμε? Καθόλου. Σε ένα γιατρό, σε ένα γιατρό, καλό γιατρό και σου δίνει συμβουλές τώρα.
πολύ ωραία. Πραγματικά, ότι η ζωή δεν είναι έτσι αφού σου πλάσαν ότι είναι, αλλά που να είναι και λίγο διαφορετικά, τότε βγαίνει από την ιστορία. Δηλαδή, εγώ ήθελα να πετύχω σε ένα τομέα και όσο πετύχαινα και πήγαινα πιο στην προσδιορισμό, τόσο περισσότερο το πάθαινα. Δηλαδή, ασέντο το πράγμα. Δεν μπορούσα να φτάσω τίποτα. Από νωρίς και στα 30 σου χρόνια, λίγο πριν τα 30, άρχισες να έχεις κάποια συμπτώματα, όπως η κρίση πανικού. Δηλαδή, και που καθόσουν να. Και τη δουλειά σου, η οικογένειά σου. Ναι, στον Αντένα κυρίως από εκεί ξεκίνησε. Στον Αντένα ξεκίνησε. Ναι. Σου είχε ζητήσει τότε ο κ. Μήλος Κυριακού, ήσουν από τα κουλέ του Αντένα, ανέβαινε στην ιεραρχία με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, και σου ζητάει να μπει στο στούντιο και να κάνεις εκπομπή. Ναι. Ήταν ο πόλεμος τότε του Περσικού, δεν θυμάμαι. Περσικού. Την πρώτη έκανε στον Αμερικάνο στον κόσμο. Και αρχίζεις να παθαίνεις. Τι. Έχω μάθει πανικό, δηλαδή από το που έκλεινε η πόρτα στο στούντιο. Ένιωθα τις κάμερες να πίνω βόλτα, όταν με σκοτώσουν. Με αποτέλεσμα να μάθω πανικό, δηλαδή πανικό σημαίνει ότι νιώθεις να πεθάνεις. Δηλαδή παθαίνεις έφραγμα και πεθαίνεις. Έτσι κατάλαβα ότι δεν μπορώ να το κάνω, αυτό δεν μπορώ να μπροστά στις κάμερες. Δηλαδή, αυτό ήταν ο βασικός λόγος που έφυγα από τον Αντένα και ίσως και ο κύριος Κυριακό Μάρκο τότε που πει που δεν μπορούσε ποτέ να καταλάβει γιατί εγώ με μέρα ξαφνικά σηκώθηκα και έφυγα από τον Αντένα και βρέθηκα στο Μέγκα χωρίς καν να τον χαιρετήσω και του ζητώ και συγγνώμη λοιπόν για αυτό. Ήταν αυτός ο λόγος. Αφού με πίεσαν, ότι με πίεσαν να κάνω σωστανές εκπομπές συνεχώς. Και εγώ δεν μπορούσα, όταν λοιπόν πριν μια μέρα που ανακοίνωσε ότι... Άρχισες να τις γράφεις εκπομπές για να μην ζωντανές φυσικά. Βεβαίως, φυσικά. Αλλά μετά με φώναξε να κάνω κάθε τρίτη εκπομπή απέναντι στον καθηγητή τον λαό, πολιτική εκπομπή. Και μόλις ήμουν από αυτό, τότε δεν μπορούσα να πιάνω το ένα από το σπίτι μου, το να οδηγήσω. Ξαφνικά μετά γίνεται μαρτύριο η ζωή. Εκεί λοιπόν άρχισες σταδιακά αυτές οι κρίσεις πανικού και τα προβλήματα. Ξεκίνησαν αρχικά να έρχονται μια, δυο, τρεις, πέντε φορές τον χρόνο και μετά άρχισαν να γίνονται μια καθημερινότητα. Δηλαδή, άρχισες να μην μπορείς να οδηγήσεις. Ναι, αυτό έπαθα μερικά χρόνια πρώτα. Αργότερα. Ναι. Άρχισες σιγά σιγά να μην μπορείς να οδηγήσεις από το κανάλι στο σπίτι σου. Ναι. Δηλαδή, μετά τις κρίσεις πανικού που ξεκίνησα μέσα στο στούντιο, είχες πάθει μέσα στο στούντιο του ραδιοφώνου, κρίσεις πανικού. Άρχισε να κλιμακώνονται. Θέλω να μου πεις αρχικά, γιατί αυτό το κάνει πολλοί κόσμος, ντρεπόσουν για αυτές τις κρίσεις. Βεβαίως. Αυτό ήταν το μεγάλο θέμα. Ότι προσπαθούσα να μην καταλάβει κανείς τι πάθαινα εγώ. Δηλαδή, όταν μου έρχονταν να λιποθυμίσω, πως προφασιζόμουν οτιδήποτε άλλο παρά ότι πάθαινε πανικό. Δεν ήθελα να το καταλάβει κανείς. Αυτό ήταν το μεγάλο μου λάθος. Εάν εγώ τότε, όταν στον ήλιας με είχε στείλει σαν νοσοκομείο να με εξετάσει γιατί εγώ φυσικά νόμιζα αυτά γιατί εγώ έφραγμα, τον έφραγμα το καρδιά, ότι έχω αρρωστή, πεθαίνω, είμαι σίγουρος και έκανα τις εξετάσεις και βρέθηκα τελικά σε ένα ψυχαναλυτή και την κοπάνησα και την πήγα μέσα. Αυτό ήταν το μήνυμα λάθος που έκανα. Ήστερα γλιτώσω και έκανα μια ζωή. Αλλά έρχονταν όπως λες πολύ σιγά, κάθε μέρα φαίνουν κάθε τη ζωή. Και δεν ήξερες, δεν ήξερες τι είναι πρώτα. Δηλαδή, κόβεις το αυτοκίνητο, δεν παίρνεις ασάνσερ, δεν πηγαίνεις ταξίδι, δεν πηγαίνεις βόλτα, δεν πηγαίνεις στην καφετέρια, κλείνεσαι, κλείνεσαι, κλείνεσαι. Σα στρίδι είναι. Τελικά κλείνει τελείως. Εγώ λοιπόν λίγο πριν κλείσω το στρίδι και αφού πια είχα μια ζωή αβίωτη, μια ζωή που δεν την ήθελα ή μια ζωή που θα σου είχα σε αναμονή, θα περάσει. Τελικά περνάει άλλη ζωή που μέσα περνάω. Κοιτάς πίσω και τελικά δεν έχεις αφήσει τίποτα γιατί ήσουν μια ζωή σαν αναμονή. Τότε γίνεται ένα τυχαίο περιστατικό που μπαίνω στο νοσοκομείο για άλλο πρόβλημα από το έτερό μου. Το οποίο μπορεί να παρακολουθεί και πάθος βέβαια, έτσι. Όλα αυτά είναι συναφή. Και τότε ο πρώτος γιατρός που βλέπει καταλαβαίνει ότι το πρόβλημα είναι κατάθλιψη και το έτερο. Και τότε αρχίζει η διαδικασία της θεραπείας. Είδατε καλύτερη πάσα, δεν μπορούσα να μου κάνω. Οπότε πάσα γιατρό, μάλιστα σε άσχητο γιατρό πήγε. Είδατε, σε εργάστε με τον λόγο. Παραδείτε τώρα να δείτε πάτε στον οδοντίατρο, στον σωματολόγο. Οπότε εδώ, αυτό εδώ ξεκινάει το δεύτερο μέρος, να δούμε πώς μπορεί ο σωματολόγος να κάνει διάγνωση ότι κάτι δεν πάει καλά. Και σας είπα, το μεγάλο προτέρημα είναι ότι εξετάζεται εύκολα το στόμα. Άσε που μπορεί να πας για άλλο λόγο, με ένα προκαθάρισμα, με ένα σφράγισμα και εκεί ο καλός γιατρός μπορεί να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Γιατί εσύ αποκλείεται να το πεις. Νομίζω όλοι ξέρετε, θα ξέρετε ποιο είναι το πιο συνηθισμένο. Εδώ είμαστε. Το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα, όχι μόνο της, ό,τι φάρμακο και να πάρεις και, άγχος, και το άγχος μόνο που μπορεί να έχεις ψυχιατρική νόσο, είναι βέβαια η ξυλοστομία, το πιο συνηθισμένο. Από μόνο του το άγχος, φανταστείτε και να έχεις και να παίρνεις και καταθλιπτικά, φανταστείτε και να έχεις κατάθλιψη, πόσο χειρότερα γίνουν τα πράγματα. Οπότε η κατάσταση είναι τετραυματική. Το σάλιο είναι από τα πλέον πολύτιμα βιολογικά υγρά. Με το σάλιο μπορούμε να σχηματίζεται η τροφή, η μάσης, η κατάποση, η γεύση. Γευόμαστε τις τροφές, μιλάμε. Έχει μέσα τη σώματα, έχει αντιμικροβιακή δράση, μας προστατεύει από ιούς, μύκητες, βακτήρια. Τα δόντια που πάνε να χαλάσουν φεύγει το ασβέστιο, τα επανασβεστιώνει. Συγκράτηση των ομιδοστιών, μπορεί να πάρεις τα φάρμακά σου, τα υπογλώσια, πώς θα τα πάρεις. Ένα σωρό λειτουργίες κάνει το σάλιο. Φανταστείτε λοιπόν ότι η μείωση του σάλιου, η εντελώς απουσία του, τι δραματικές συνέπειες έχει για τον ασθενή. Που βέβαια επιδεινώνει την ψυχολογική του κατάσταση και το κάνει πολύ περισσότερο πιο απομονωμένο από τους άλλους. Λοιπόν, δείτε ωραίες εικόνες, δεν θα έχετε νομίζω άλλες ευκαιρίες να τις δείτε αυτές τις εικόνες. Οπότε μιλάμε για πραγματικό ξυλοστομικό στόμα, γιατί οι περισσότεροι ασθενείς που βλέπουμε από το άγχος του νομίζουν ότι έχουν ξυλοστομικό στόμα. Σπανίως λέξει πραγματικό ξυλοστομικό στόμα, οπότε αυτό είναι. Εντάξει, κάπως, εδώ κάπως καλύτερα φαίνεται. Λοιπόν, θα σας δείξω, πρέπει να ξέρετε τι είναι πραγματικό ξυλοστομικό στόμα. Έτσι, το σάλιο που τα πολλά πιέζεις εδώ, τις παροτίδες. Τρέχει σάλιο, βγαίνει σάλιο από τις σχισμές, ναι ή όχι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επειδή όταν η παροτίδα δεν βγάζει πολύ σάλιο, είναι υδαρές το περιεχόμενο της παροτίδας. Βγαίνει από τους άλλους μικρούς σιαλογόνους αδένες που είναι πιο παχύρευστο. Οπότε σου κάνει αυτά εδώ, βλέπετε, είναι πιο παχύρευστο. Εδώ, κάτω από τη γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτα. Κανονικά υπάρχει ολόκληρη λίμνη από σάλιο. Εδώ κολλάνε τα χείλη μεταξύ τους όταν μιλάει ο άλλος. Κολλάει η γλώσσα στον ουρανίσκο. Αυτό είναι το πραγματικό ξυλοστομικό στόμα. Και ένα κολπάκι μπορεί να κάνει ο γιατρός είναι για να σας πείσει, γιατί συνήθως υπάρχει διαπληκτισμός μεταξύ γιατρού. Όχι, γιατρέ, έχω ξυλοστομικό. Όχι, δεν έχεις. Και τσακωνόμαστε συνέχεια. Παίρνεις ένα καθρεφτάκι, ιατρικό, και το γυρνάς γύρω-γύρω, το κλειστράς. Άμα είναι υγρό το στόμα, θα κλειστρήσει. Άμα δεν είναι, θα κολλήσει. Τότε κάπως θα πιστεί ο ασθενής ότι δεν έχει ξυλοστομικό στόμα. Και οι υπολείμματα τροφών βέβαια κολλάνε στους μαλακούς ιστούς. Το πολύ άμα δεν το πείσετε, το βάζεις και φτύνει. Παίρνεις ένα μικρό σωληνάριο και του λες για 5 λεπτά. Φτύσε εδώ και περιμένεις σε 5 και υπολογίζεις την ποσότητα, πόσα ml έχει σε 5 λεπτά. Τότε μόνο θα πιστεί. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε δυσκολίες, για φανταστείτε σε καταστάσεις σκιζοφρένειας, ο άλλος έχει την αιμονή ότι είναι ξηρό το στόμα του. Ένα λοιπόν σοβαρό είναι αυτό. Όχι σοβαρό, και σοβαρό αλλά και σύγχρονο. Το δεύτερο είναι και το στόμα μου. Διατρέχει και το στόμα, σαν να έχει φάει κομμάτι πίτσα, σαν να κάτι καυτό, ρόφημα. Οι μυρμήκες μα το αισθάνονται μερικές, συνήθως γυναίκες. Γιατί οι άντρες, όχι ότι δεν έχουν, αλλά επαναλαμβάνω, οι γυναίκες πάνε πιο συχνά στον γιατρό. Κυρίως στην κορυφή της γλώσσας, στα πλάγια της γλώσσας, κάτω, πάνω, συνήθως στη γλώσσα. Όλοι όμως και στο υπόλοιπο στόμα. Στον ουρανίσκο, στα χείλη, μπορεί να είναι κάθε μέρα και συνήθως το πρωί. Θυμόσαστε, είπαμε ότι τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι πιο έντονα το πρωί. Ενώ το υπόλοιπο, η υπόλοιπη αγασμό, το απόγευμα και μετά, μπορεί να ψιλοχαλαρώνει. Ούτε πάντοτε. Μπορεί να μην είναι πάντοτε. Όταν αφαιρείσαι το μυαλό σου, μπορεί να μην είναι εκεί. Αλλά πολύ έντονο και αυτό. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά τέτοιες περιπτώσεις. Το τρίτο είναι η κακοσμία. Έτσι μυρίζει το στόμα μου, ό,τι μυρωδιά μπορείτε να φανταστείτε. Σάπιου μήλου, χαλασμένου αυγού, ψημένο κρεμμύδι, ψαρίλας, ο καθένας
ό,τι μπορεί να φανταστεί μπορεί να σου πει. Όταν η λικοακοσμία είναι πραγματική, συνήθω είναι τα δόντια. Έτσι, σάπια δόντια, ουλίτερα, τα παιδίτα, ξέρω εγώ, έχει κάποιο πίο, είτε από το τσιγάρο, έτσι, η μυρωδιά των καπνιστών, είτε από τροφέ, σκόρδο που λέμε, δηλαδή, αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία τη κακοσμία. 80% το 90%. Και βλέπετε ότι πάλι οι ασθενείς αποφεύγουν τους άλλους, η απομόνωσή τους γίνεται πιο έντονη. Είχα μια κυρία που την είχα δει μια φορά, κάπου εκεί 30 χρονών, τραπεζική υπάλληλος, μιλάει πολύ ωραία, έτσι, εμφανισιακά πολύ καλή, φαίνονταν υψηλού επιπέδου, το οποίο έχει γύρισει όλους τους γιατρούς της Αθήνας, ήρθε η σειρά μου και επέμενε ότι έχει κακοσμία και μου έκανε εντύπωση. Και βελονισμό είχε κάνει. Και μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κανένας άλλος δεν είχε παραπονεθεί για την κακοσμία της. Πατριμένη. Τη λέω, ο άντρας της δεν έχει παραπονεθεί. Όχι. Είσαστε τραπεζικοί υπάλληλοι, οι συνάδελφοι. Όχι. Τη λέω, δεν ρωτάτε έτσι με πολύ τάξη γενικό τρόπο. Μήπως σας ενοχλεί, ξέρω εγώ, ή αναπνοή, ή τίποτα. Όχι. Εκεί επέμενε ότι ενώ κανένας δεν έχει προσέξει, γιατί δεν είχε κακοσμία. Όχι μόνο δεν είχε κακοσμία, είχε πολύ καλή σωματική υγιεινή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τις αιμονές, όλη τη μέρα είναι μια βούρτσα. Και είναι στο σωματοκλίματο. Οπότε βλέπεις, φανταστείτε, τη δικιά μου έκπληξη. Να βλέπεις ένα πεντακάθαρο στόμα, καλύτερο από το δικό μου, και να σου λέει ότι έχω κακοσμία. Η σωματική υγιεινή είναι άρεστη. Οι αλλαγές στη γεύση. Και η γεύση είναι τελείως απαραίτητη για την ποιότητα της ζωής μας. Έτσι, γιατί όχι μόνο για την πρόσθεση της τροφής, αλλά και για να την ευχαριστηθούμε, αλλά και βλαβερές ουσίες, επικίνδυνες ουσίες, ένα αντιπτύλιο μέσω της λειτουργίας της γεύσης μας προφυλάσσει. Αυτό πρέπει να ξέρετε ότι είναι απώλεια, ολική απώλεια γεύσης, σπάνια. Γιατί έχει πολύ πλούσια νεύρωση η γλώσσα, οπότε άμα κάτι δεν πάει καλά το ένα νεύρο, έχει στο άλλο. Πάντα η απώλεια γεύση είναι μερική. Το πολύ πολύ έχει αυτή τη δυσγευσία. Ή πολύ ξινό, πολύ γλυκό, πολύ πικρό, ο καθένας διαφορετικά έτσι, το αντιμετωπίζει. Και πάλι εδώ μπορεί να είναι στο μυαλό μας, στον εγκέφαλό μας. Έτσι. Και τι κάνεις πάλι να κολπάει, είναι να του κάνεις μια ένεση. Κάνεις μια ένεση στη γλώσσα που εκείνη τη στιγμή αποκόπτεις την εύρωση, την εύρωση της γλώσσας και περιμένει να μην αισθάνεται τίποτα. Τουλάχιστον μιλάω όσο διαρκεί το μούδιασμα. Αν επιμένει. Εσύ είναι εδώ το πρόβλημα, παιδιά. Είναι κεντρική η βλάβη, στον εγκέφαλο. Και αυτό είναι ένα καλό κολπάκι. Γι' αυτό σας τα λέω ότι πρέπει να επισκεφτείτε τον γιατρό. Οπότε να ξεκαθαρίσετε. Αυτό που λέει ο Μαλέρης, μην καθυστερείς την ευτυχία σου για αύριο. Κάνε τα όλα σήμερα. Κάτι δεν πάει καλά. Πήγαινε στον γιατρό, κάτι θα ξέρει αυτό. Και αυτά είναι πολύ συνηθισμένα. Αυτά αρχίζουν και πιο δραματικές καταστάσεις. Να πονάς. Πονά τα πόδια σου. Και να σου δίνει τον ίδιο πόνο που σου δίνει ο κανονικός οδοντόπουλος. Για σφράγισμα, αποτεριδόνα, περιοδοντίδα. Είναι ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Το θέμα είναι ότι ο γιατρός δεν σου βρίσκει τίποτα. Και υπερευαίσθητα τα δόντια, κάνει ακτινογραφίες, κάνει τα τεστ, δεν σου βρίσκει τίποτα. Πολλαπλές βέβαια θεραπείες. Το θέμα είναι, φανταστείτε να έχεις όμως και θεριδόν. Δηλαδή να έχεις κατά 2-3 προβληματάκια, τα οποία όμως δεν δικαιολογούν τα συμπτώματά σου. Οπότε αναγκαστικά μπαίνεις σε θεραπείες. Κάνεις το σφράγισμα, μετά από 3 μήνες έρχεται πάλι, δεν πήγε καλά, κάτσε να κάνουμε απονεύρωση. Κάνεις την απονεύρωση, μετά δεν πήγε καλά, κάτσε να κάνουμε την εξαγωγή. Τώρα βάζεις στεφάνι, μετά βάζεις θήκη, γέφυρα, πάλι δεν πήγε καλά. Είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Χρόνια. Χρονίζουν. Χρονίζουν τα συμπτώματα. Αλλά από πριν δεν έχεις κάνει τη σωστή διάγνωση, την ψυχοδιαγνώση. Ο πρόνος του άλλου. Και υπάρχουν πάλι μερικά κολπάκια που μπορεί ο καλός γιατρός να καταλάβει. Παραδείγματος χάρη όταν διαπερνά τη μέση γραμμή, όταν πάει σε αλόκοτες. Άμα έχεις κάτι εδώ, στο κάτω στο κοινότητα, εντάξει. Εδώ πονάει, είναι εντοπισμένο. Όταν πάει από εδώ, εδώ, εδώ πίσω, εδώ, εδώ παντού, κάτι δεν πάει καλά. Αντανακλάται. Και βέβαια και εδώ οι αθρώσεις. Εδώ οι αθρώσεις μερικοί το βράδυ τρίζουν τα δόντια, δεν μπορούν να κοιμηθούν, σηκώνουν το πρωί και δεν. Ή κλειδώνει. Εδώ το πρόβλημα είναι με τους μυς. Από την υπερένταση που έχεις από το άγχος, εδώ οι μυς παίζουν το πρώτο ρόλο. Κλειδώνει, μπορεί να κλειδώσει. Όχι να μπορεί να το ανοίξει το στόμα σου. Μένεις έτσι.
ή ακούς ήχους, κάνει κλικ όταν ανοίγεις το στόμα. Για να φας, για χασμουριτό, για γέλιο και τα αποφέρεις όλα αυτά. Και αυτές είναι οι δραματικές καταστάσεις. Σε εμάς στην Ελλάδα, στο Λονδίνο τα βλέπαμε εμείς, γιατί εκεί που ήμουν εγώ ήταν το μεγαλύτερο κέντρο σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Και τα έχω δει πάρα πολύ συχνά. Στην Ελλάδα, βέβαια, πάνε σε άλλους γιατρούς. Δεν τα βλέπουμε εμείς. Δεν μπορεί να πάνε σε όλη Ελλάδα, δεν ξέρω, πάνε, διαχέονται τα περιστατικά, δυστυχώς. Οπότε δεν τα βλέπουμε εμείς που έχουμε την εμπειρία. Αλλά και μάλιστα εκεί που ήμουν εγώ στο Λονδίνο, είναι η περιοχή του Λονδίνου που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που μένουν μόνοι τους. Φανταστείτε λοιπόν τι ποσοστό καταθλιπτικών ανθρώπων και ανθρώπων με ψυχολογικά επιβαρημένων, γιατί δεν είναι όπως εδώ στην Ελλάδα, οι άντρες ζουν και μόνοι τους. Εδώ τουλάχιστον έχεις την οικογενειακή στήριξη, έχεις τους φίλους σου, τον καλό καιρό, την αντικαταθλιπτικό ο ήλιος. Εκεί είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Και θυμάμαι εγώ δεν σα ανασχετούσα, δεν μ' αρέσουν αυτά όταν έκανα τις σπουδές μου και να που ήρθα στην Ελλάδα και σου χρειάζονται έτσι πώς έχουν γίνει. Εννοείται ότι όλα αυτά που σας είπα μπορεί να συνεπάρχουν. Έτσι. Και η αρμηνική ξενοστομία και η δυσυγερσία και η κακοσμία, όλα αυτά να είναι μαζί. Εννοείται ότι είναι πολύ πιο συχνά από όσους αυτούς που πάνε στον γιατρό και συνήθως, άμα δεν έχεις μια βαριά περίπτωση, πάνε καλά. Με μια απλή καθησύχαση. Να του πεις του άλλου ότι είναι ξεπεχαλάρωση. Γιατί μερικοί άνθρωποι είναι καλοπροαίροι. Σου λέει, μήπως έχω κάτι σοβαρό. Δεν είναι υποσχόμενο όμως αυτό που πάνε, καρκίνο, καρκινοφοβία. Οπότε άμα το καθησυχάσει, πάει καλά. Δεν επιμένουν. Αυτά είναι τα πλέον συχνά και βασικά. Υπάρχουν βέβαια και κανονικές αρρώστιες. Δεν φαίνονται τόσο πολύ καλά εδώ στον προβολέα. Γι' αυτό βλέπετε όλα αυτά, έτσι δεν βλέπετε το μαύρο, ας πούμε, το βλέπω εγώ. Λοιπόν, υπάρχουν και κανονικά νοσήματα, τα οποία έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο, που το στρες παίζει ένα ρόλο, αλλά όχι τον αποκλειστικό, ας πούμε, η άφθηση. Που ξέρετε όλοι, γιατί τα παιδάκια, ξέρω εγώ, με τις εξετάσεις μπορεί να σου βγάλουν μια-δυο άφθηση, από το πλέον προς το νόσημα του στόματος. Στην περίπτωση αυτή, είναι ψυχολογικά επιβαρημένος, αλλά θα περάσει, δώσει, δίνεις μια θεραπεία και τελειώνει. Ή ο έρπιτας. Ή εδώ η ελικονεκροτική ουλίδα, η φαντάρι, πάνε στο κέντρο να τις παρουσιαστούν, άμα τα πτύσουν και πολύ, σου παρουσιάζονται με τέτοια ούλα. Στην περίπτωση αυτή δίνεις θεραπεία, έτσι, που καθησυχάζεις, αλλά θα δώσεις όμως κάποιο φάρμακο, μια θεραπεία, δεν το περιστέρεις στον ψυχίατρο, ούτε του κάτι ψυχολογική υποστήριξη. Ο άνθρωπος έχει νόσο, πρέπει να θεραπευτεί. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία, από αυτά που βλέπουμε εμείς. Αλλά αν υποθέσουμε ότι είναι μερικά έτσι, συντόματα περίεργα που έχει ο άλλος, πώς μπορεί να βοηθηθεί ο γιατρός στο να δει ότι έχει ο ασθενής υποένταση, υπερένταση άνθρωπος. Πίεζε τα τη γλώσσα στα δόντια. Ή κάνει έτσι, μασουλάει. Μασουλάει το χείλος, το κάνει έτσι. Μπορεί να το κάνει και ασυνέστα βράδυ. Έτσι, όλη τη μέρα είναι έτσι. Και το βράδυ, κρυφά, ξέρω εγώ, τον. Οπότε ανοίγεις το στόμα και αμέσως εγώ ξέρω ότι έχω να κάνω με άτομο υποστρες. Δείτε ωραίες φωτογραφίες τώρα. Δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά στον προβολέα, αλλά παίρνει μια εικόνα. Βλέπετε αυτή είναι μια άσπρη γραμμή από το μπασούλιμα. Τα δόντια είναι εδώ. Έτσι, να, εδώ είναι τα δόντια, εδώ είναι η αριστερή το μάγουλο, εδώ είναι το δεξί μάγουλο. Βλέπετε, και έχει κάνει μια άσπρη γραμμή. Εδώ είναι μασούλ, το μασούλιο, μάσης. Έχει φάει μέχρι την όλο το μάτι. Εδώ έχει πάρει, αρχίζει και παίρνει τη μορφή ογκιδίου. Δυστυχώς αυτό δεν φαίνεται πολύ καλά. Δεν φαίνεται πολύ καλά, δυστυχώς. Ένα εδώ είναι μια μπλαβινιά, είναι μοβ, μπλε. Δεν ξέρω, δεν φαίνεται εδώ καλά. Πώς πιστεύει ότι μπορεί να γίνει αυτό. Φανταστείτε τώρα να ανοίξω όλο το στόμα και να έχει, αν έχει γίνει μπλε. Μπλε μόνο. Για να έχετε καμία ιδέα. Όχι, όχι, λέω το χρώμα πώς εξηγείτε. Είναι παιδάκι στο σχολείο από τα νεύρα, το έχει πάρει το μαρκαδόρο μου λίγο. Το έχει πάρει. Όχι, κάτσε, έχει πάρει.
Οπότε αν κάποιος άλλος μπορεί να φοβηθεί, το πράγμα είναι αυτό, ξέρετε τι είναι. Συγγνώμη. Εδώ τα υπολπώματα, εδώ βλέπετε η γλώσσα που έχει κάνει. Έχει κάνει άβουνακες. Από το όμορφο βλέπετε και άμα τα πόδια μάλιστα είναι και σουκλιά, μερικά πόδια είναι σαν καρφιά. Φανταστείτε τι έχει να γίνει εδώ. Όλα αυτά από την πίεση. Διοχετεύει ο άλλος την έντασή του μέσα στο στόμα. Δείτε κι άλλο. Βλέπετε εδώ το χείλος. Λοιπόν, τα παιδάκια είναι πλέον δύσκολοι ασθενείς. Κανένα παιδάκι δεν σου πει τι γίνεται. Τα παιδάκια φοβούνται από τον φόβο της τιμωρίας. Οπότε ο πιο δύσκολος ασθενής να πάρει ιστορικό είναι τα παιδάκια. Πρέπει εσύ μόνος σου να έχεις την κλινική οξυδέρκεια να καταλάβεις τι γίνεται. Αυτό εδώ το παιδάκι είναι με την πρίζα, με το καλώδιο. Αυτό είναι έγκαυμα. Ηλεκτρικό έγκαυμα πάνω στο χείλος. Αυτό εδώ είναι από, το έχει από επανειλημμένες δάγκωμα. Εδώ έχει βάλει χλωρίνη, κάτι τέτοιο, είναι χημική ουσία. Εδώ αιμάτωμα, βλέπετε έχει αιματώσει όλο το χείλος. Όλα αυτά είναι από τραυματισμό, όλα αυτά. Και ξέρετε γιατί όταν σου πας ένα γιατρό, δεν πάει το μυαλό του που τα έχει κάνει μόνο του. Πάει το μυαλό του σε άλλα πράγματα. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις, γενική αίματος και όλα αυτά. Ενώ είναι λάθος. Στα παιδάκια είναι το πρώτο που πάει το μυαλό σου. Ένα παιδάκι γιατί να έχει κάνει μια αρρώστια. Φυσιολογικό πρέπει να είναι. Πάει το μυαλό σου στο να το έχει προκαλέσει μόνο του. Είπατε. Να δούμε το παιδί αυτό. Κοιτάξτε εδώ την πληγή. Το παιδάκι αυτό, ο πατέρας ήταν εμπορικός αντιπρόσωπος και ταξίδευε συνέχεια. Και είχε την αίσθηση ότι το παραμελεί. Δεν το φροντίζει. Κοιτάξτε εδώ. Και κοιτάξτε αυτό εδώ, είναι το ίδιο έλκος. Όταν ερχόταν ο πατέρας του, σταματούσε τη συνήθεια και έφευγε το. Η πληγή έφευγε μόνη της. Είναι το ίδιο πράγμα, βλέπετε. Και τα παιδάκια έχουν και μερικά παιδάκια αυτοτραυματίζονται για να προκαλέσουν και την προσοχή, τη φροντίδα. Αν δεν διαχειριζόταν, τα έχουν παραμελήσει οι γονείς τους. Και δυστυχώς το στόμα είναι πολύ εύκολο πεδίο να κάνεις ό,τι θέλεις με τα χέρια σου. Όπως και το δέρμα. Είναι πρώτα ξαδέρφια. Το στόμα και το δέρμα είναι πρώτα ξαδέρφια. Άλλοι μπορεί να με τις γόπες του τσιγάρου. Εγκάβματα. Ναι, μπράβο, ναι. Ξαδέρφια είναι όλα αυτά. Είναι αυτό που σας είπα και η υπερβολική σωματική υγιεινή. Δείτε ωραίες εικόνες. Παίρνει μια βούρτσα τόση, έχεις και κάτι τρίχη στη βούρτσα τόσες και όλη την ημέρα είσαι έτσι. Κοιτάξτε, εδώ το κατέστρεψε τα πόδια, βλέπετε. Βλέπετε εδώ, δεν υπάρχουν αφιένες. Ή εδώ, τα γούλα που καταστραφεί. Ή εδώ άρχισε και ο βρενογόνος ξεφλουδίζει. Είσαι όλη την ημέρα ή εδώ, κάνει πληγές. Πληγές και γύρω λευκή πλάκα. Όλη την ημέρα είσαι με ένα στοματοπλήμα. Τα στοματοπλήματα, αυτά που μπορείτε να τα πάρετε μόλις σας στο φαρμακείο, είναι και 2 εβδομάδες. 2 φορές την ημέρα. Για 2 εβδομάδες. Μετά το σταματάς και ξαναρχίζεις τον επόμενο μήνα. Δεν τα κάνεις χειρότερα. Άσε που μερικά έχουν και αλκοόλ και επιδεινώνουν την ξεροστομία. Και όταν μιλάμε για άλλη, είπαμε για παιδάκια. Για τις γυναίκες τώρα και τα κορίτσια αυτά 15 με 30 ετών, το κοιτακούσεις βέβαια, το ξέρετε, πιο συνηθισμένο είναι οι τροφικές διαταραχές, ανορεξία και βουλιμία. Ή δεν τρως τίποτα ή τρως πάρα πολύ, έχεις κρίσεις βουλιμίας που λένε. Που ποτέ δεν σου πει κατηγορείς ότι το κάνει λόγω των ενοχών. Τώρα πώς μπορεί να καταλάβουμε στο στόμα ότι ένα κορίτσι. Αυτό το κορίτσι μπορεί να έρθει για άλλο λόγο. Να έρθει για περίοδο για ουλίτιδα, για ένα καθάρισμα, για ένα σφράγισμα. Ναι, συνήθως αυτές έχουν πρόβλημα με την εμφάνισή τους, εννοείται. Και τα δύο μπορεί να συνεπάρχουν, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Και τα δύο βέβαια μπορεί να απειλήσουν τη ζωή. Χρησιμοποιούν όταν τρώνε πολύ τροφή, μετά τα μοράζουν. Έτσι. Και είτε με κατοκαθαρτικό, είτε με πρόκληση εμέτου. Να δείτε, κοιτάξτε εδώ.
να πας το καταλαβαίνουμε. Γιατί το όταν βγάζεις, κάνεις μετρό, συχνούς, τον προηγούμενο στο μάχο είχε οξέα. Είναι όμως ακριβώς η περιδόνα, όπως η περιδόνα καταστρέφει τα δόντια, έτσι κάνουν και αυτά. Έχουν καταστρέψει όλο το σμάρτο, την αδαμαντίνη. Βλέπετε εδώ δεν υπάρχει. Αδαμαντίνη, κοιτάξτε εδώ, εδώ που μασάμε πίσω, η μασιτική επιφάνεια, έχουν φύγει και τα σφραγίσματα ακόμα. Κοιτάξτε και εδώ, κοιτάξτε εδώ, τίποτα δεν υπάρχει εδώ. Έχει φύγει, έχει γίνει το μισό. Να λοιπόν, ενώ μπορεί να σου πει άλλα πράγματα, αλλά δεν άλλο, εσύ μπορεί να καταλάβει κάτι δεν πάει καλά. Ή πρίζονται εδώ οι αδένες. Όχι, κάποιες φορές το χρόνο. Σε ορισμένους ασθενείς μπορεί και κάθε εβδομάδα. Με έναν μηχανισμό που είναι λίγο πολύ πιο. Αλλά πρίζονται εδώ οι παροτίδες στα άτομα αυτά. Εδώ έχω βάλει τέσσερις διαφάνειες που απλά είναι πολύ συνδυσμένες στην ιστοματολογία, είναι αθώες βλάβες, αλλά ο άλλος φοβάται για καρκίνο. Πράγμα κάποιος τον κάνει να τον φόβησε, οπότε δεν ηρεμεί μέχρι να το πεις. Απλά τις έβαλα έτσι γιατί είναι, ας πούμε εδώ η τριχωτή γλώσσα, που είναι πολύ συνδυσμένη έτσι. Από χρωμογόνα είναι μαύρη γλώσσα. Μάλιστα σε η γλώσσα που λένε. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Χρώμα, χρωμογόνα μικρό και μπορεί να αλλάξει το χρώμα της. Από συνδυασμό καπνίσματος, στοματοποιημάτων, τσάι, καφέ, κάθονται όλα αυτά και επειδή δεν την φορτίζουν, κανονικά την φορτίζουν εδώ τη γλώσσα. Από πάνω, ναι. Κάνονται όλα σιγά σιγά, το άλλο φοβάται όμως. Και σιγά σιγά τελειώνοντας, εδώ τα παράξενα συμπτώματα. Εδώ είναι, εδώ η φαντασία να έχεις. Ό,τι μπορεί να σου πει ο άλλος. Έχω χαλίκια στο στόμα, άμμο, σκόνη, λίγδα, τρέχει πίου, δεν να βλέπεις τίποτα. Όλα αυτά λοιπόν, είναι καταγεγραμμένα, δεν είναι. Ηλεκτρικό ρεύμα που διέρχεται από το στόμα, καταλήγει στην καρδιά και στους νεύρους, για τρέμου, σώσαμε. Ή ότι η κακοσμία μολύνει τους άλλους και λόγω της δικιάς του κακοσμίας όλοι έχουν κακοσμία. Και έχω βάλει εδώ, συνεχίζεται, φαντασία να έχεις, κάθε μέρα βλέπουμε. Κοιτάξτε αυτό, αυτό είναι της Αγγλίας από τον καθηγητή μου στο Λονδίνο, που το ειδικό του ασθενής. Αυτός είχε κάνει σχεδιάγραμμα, είχε πάρει ένα χαρτί, βλέπετε, και φτιάχνει σκίτσα. Συνολός με όλες τις λεπτομέρειες, εδώ. Πότε με πόναγε, σου κρατάει ημερολόγιο, με πονάει εδώ το πρόσωπό μου και σου έχει βάλει διαφορετικό χρώμα μπλε, μαύρο, έχει χρησιμοποιήσει τρία χρώματα, μπλε, μαύρο και κόκκινο. Και όλες τις λεπτομέρειες. Μπορώ να σου με σελίδες ολόκληρες, να έρθει ο ίδιος ασθενής στον γιατρό. Φανταστείτε. Και πάμε άλλα τρία. Η δυσμορφοβία, η υπερβολική ανησυχία και φόβο και άγνοια για κάποιο σημείο του σώματος, το καταλαβαίνετε, ας πούμε, στους πλαστικούς που πάνε για το μέγεθος της μύτης. Φανταστείτε τώρα να έρθει κάποιος να φτιάξει μια γέφυρα και να έχει κολλήσει ότι δεν έχει. Εδώ ξέρω εγώ, η βροστινή οδό, ότι η στεφάνη δεν είναι καλά. Και να του έχει κάτσει εκεί η αιμονή. Γιατί εδώ πιστεύω ότι ο παράγοντας είναι οικονομικός παράγοντας. Τα αλλάζει συνέχεια, θεραπεία, συνέχεια, κόστος. Το σύνδρομο μου, το βάρονος, ο Μούνχάουζεν, ο βάρονος που έλεγε ψέματα. Μερικοί κατασκευάζουν ιστορίες και μιμούν και συμπτώματα. Αυτό εντάξει δεν το έχω δει στην Ελλάδα, όμως στην Αγγλία γιατί έχουν πάρα πολλά νοσοκομεία. Ναι, ναι. Πάνε δηλαδή από γιατρό, λένε ψέματα, χρησιμοποιούν ψευδόνυμα. Ένας είχε σε 4 χρόνια είχε επισκεφθεί 20 λογοδιά τους. Με ψευδόνυμα. Χωρίς να ξέρει ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Και γυρνάνε όλα τα νοσοκομεία της Αγγλίας. Επειδή είναι το εσύ εκεί, δεν πληρώνει μέχρι να βρει το είτε αυτό που θέλει να ακούσει, είτε για λόγους προσοχής. Απλά να βρίσκει την υποθεραπεία. Ένας ασθενής είχε αλλάξει 30 οδοντοστοιχίες. Φανταστείτε. Αλλά υπάρχουν και μερικοί κακούβουλοι, που είναι πατεώνες. Το μαλίγκυρι που λένε στα αγγλικά. Δηλαδή, να προσποιήσεις συμπτώματα. Εκ προθέσεως μίμηση. Ή να τα κάνεις πιο χειρότερα, να δραματοποιείς για να κερδίσεις κάτι. Ενώ οι προηγούμενοι είναι άρρωστοι, μυθομανείς, εγώ, αυτοί είναι πατεώνες. Έτσι. Το λένε ψέματα είτε για να αποφύγουν εργασία, τη στρατιωτική θεωρία,
Μερικοί συνομουρία λένε ότι όλη την ώρα πρέπει να πάω στον τουαλέτα. Και βγαίνουν και τα πέντε. Δεν πάνε θητεία. Ή στη φυλακή μερικοί από, δεν αποφυλακίζονται. Ή ξέρω, φανταστείτε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα. Μανώδηλο, ένα τροχαίο. Πες, με τίποτα σκλέτος. Πέφτεις κάτω, χτυπάς, δεν είναι τίποτα σοβαρό. Ξέρεις ο άλλος ότι έχει χρήματα και λες ότι έχω ζαλάδες. Έχω ζαλάδες, έχω ναυτίες, έχω... και του παίρνεις χρήματα. Υπάρχει και αυτό, δηλαδή μπορεί να σε ταλαιπωρεί ο άλλος να βγει από γιατρό σε γιατρό, αλλά γιατί αυτά δεν μπορεί να τα αποδείξεις. Έτσι, δεν είναι σπάσιμο, ξέρω εγώ, το χέρι σου. Άμα πεις εσύ ότι έχεις ηλίκους, αντιψάζω. Και βέβαια, προβλήματα συνεννόησης, άντε τώρα να συνοηθείς με τους ασθενείς. Παραμελούν τις οδηγίες που δίνεις, δεν έρχονται στα ραντεβού, τους λες κάνε αυτό και δεν το κάνουν, φτιάνεις ένα θεραπευτικό σχέδιο από δίαιτος και δεν κάνουν τα δικά τους. Μερικοί δεν πληρώνουν ποτέ, σκόνται φεύγουν. Και βέβαια χρειάζονται αυτή η ειδική μεταχείριση, δεν μπορεί να το βάλεις όσο να σταθεί όλο το γιατρείο. Στους ανθρώπους αυτούς, τους προβληματικούς, τους βάζεις τελευταίο ραντεβού στην ημέρα. Χρειάζονται ειδική μεταχείριση. Θα σου κάνει το σαλόνι σου. Και ναι. Και υπάρχει ο κίνδυνος βέβαια μη αναγκαίων εξετάσεων ή θεραπείων. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Ναι. Καταλαβαίνετε, νομίζω σας έπεισα πόσο σημαντικές είναι οι σημαντικές εκδηλώσεις. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορεί να πας τυχαία, όπως σας είπα, όπως πήγε ο Μαλέρης ένα στεντρολόγο και έγινε η διάγνωσή του, για άλλο λόγο. Και βλέπετε πόσες τρόπους έχει ο καλός γιατρός, γιατί δεν τις γνωρίζουν όλοι. Έτσι, ο καλός γιατρός άνθρωπος ασχολείται με τη στοματολογία, αυτό εννοώ. Να μπορεί να τα αναγνωρίσει χωρίς να έχει καμία πληροφορία για σένα, αλλά δεν μπορούν να δικαιολογηθούν αλλιώς. Έτσι. Αρκεί μπορεί να δικαιολογήσει μόνο με βάση τα ψυχογενή αίτια. Αλλά εκτός αυτού, αν πες ότι έχει γίνει η διάγνωσή σου, μπορείς να καταλάβεις και αν το πάνε καλά αυτά τα συμπτώματα στο στόμα, αν πηγαίνεις καλά και γενικώς. Δηλαδή, αν συγχρονίζεται με την ψυχική σου διάθεση. Όπως ήταν το παιδάκι που έφυγε. Αν πηγαίνεις καλά ή η θεραπεία σου πάει καλά, αυτά υποχωρούν. Αντίθετα, επιμένουν. Οπότε είναι δείκτης, οι σωματικές εκδηλώσεις είναι δείκτης παρακολούθησης και της εξέλιξής σου. Εννοείται ότι πρέπει να, όπως είπε ο Μαλέρης, να ζητήσετε θεραπεία, να μην τα συζητήσουμε αυτά, είναι άλλο. Πρώτα απ' όλα να γίνει η διάγνωση, αντιμετώπιση της νόσου, θα αποφύγετε τους παράγοντες που τις προκαλούν, θα τροποποιηθεί η συμπεριφορά σε ψυχολόγο και οπωσδήποτε πρέπει να πάρεις φάρμακα. Και να διατηρηθεί το αποτέλεσμα. Δεν είναι να γίνει καλά για ένα μήνα. Σκοπός να διατηρηθεί και το αποτέλεσμα. Και τελειώνοντας, είπα και στην αρχή ότι μια καλή ομιλία που είναι ευχαριστημένο το ακροατήριο πρέπει να συγκρατήσει 4-5 πράγματα. Δεν μπορεί να μιλάς δύο ώρες και να συγκρατήσει τα πάντα. Αυτά που θέλω να συγκρατήσετε και να είστε σε καλή κατάσταση για να τα πείτε και σε άλλους. Να πείτε, ξέρω εγώ, αύριο το πρωί είχα πάει σε μια πολύ καλή ομιλία και έμαθα αυτό. Το πείτε στο γραφείο σας, στη δουλειά σας, στην οικογένειά σας, στους φίλους σας. Η διασπορά της πληροφορίας, η διασπορά της γνώσης. Και εγώ από άλλη μου τα πάνω. Μου τα πάνω και τα λέω σε εσάς. Έτσι και εγώ. Άμαθα, τα λέω σε εσάς. Λοιπόν, συγκρατήστε αυτά. Να αναγνωρίσετε τα σημεία της κατάθλιψης, πώς θα περάσει η μέρα. Έτσι, όταν ακούτε ανθρώπους, θα σας πω τέσσερις προτάσεις. Πώς θα περάσει η μέρα. Ο φυσιολογικός άνθρωπος. Δεν λέμε, έλα μπορεί, κοιμήσου να είσαι φρέσκος το πρωί, να είσαι, έτσι δεν λέμε, σαν φυσιολογικό άνθρωπο. Αυτοί οι άνθρωποι το αντίθετο. Πώς ξεκινάνε το πρωί, πώς θα περάσει την ημέρα. Όλα του φαίνονται βουνό. Το δεύτερο. Το τρίτο, αρχίζουν τα σενάρια, φοβάται να βγει έξω και δεν θα ξεφτυλιστεί, θα πεθάνει, είδατε τι έλεγε ο Μαλέρης. Του βάζανε τους προβολείς και νόμιζαν ότι είναι πυροβόλα. Σενάρια. Το τρίτο και το τέταρτο. Πώς κατάτησε έτσι. Άμα βλέπετε άνθρωπο στο περιβάλλον σας και έχει αυτά τα τέσσερα, κάποια από αυτά ή όλα αυτά, έχει κατάθλιψη. Δεν τα συναντάς αλλιώς. Και μιλάω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μιλάω για περιστασιακά. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω να συγκρατήσετε. Να γνωρίσετε τα σημεία. Δεύτερο, χωρίς να είστε γιατροί, μπορείτε να κάνετε τον γιατρό. Όταν βλέπετε ότι δεν προστέλλεται ο δικός σας άνθρωπος στον γιατρό, δεν υπάρχουν τίποτα. Όλες οι εξετάσεις βγαίνουν καλά. Πρώτο. Δεύτερο, ότι είναι ψιλοαλόκοτα, ψιλομπερδεμένα. Ενδιέργα. Έτσι. Λέει, πας για το δόντι και σιγά σιγά στη συζήτηση σου λέει: με πονάει και το κεφάλι μου, και αφιένα και έχω φαγούρα και η μέση μου και το. Και
σου, τότε αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι το δόντι, είναι άλλα. Έχεις μοσαϊκού συντομάτων. Το δεύτερο. Το τρίτο. Ότι είναι, είπαμε, πολλαπλά και διαδοχικά, έχεις δώσει φάρμακο, δεν έχει πάει καλά. Ένας πόνος φεύγει με το παυσίπονο. Όταν επιμένει, εξετάζεις άλλα πράγματα. Επιμένουν για χρόνια και το πλέον σημαντικό, το ψώνισμα. Ψωνίζεις γιατρούς που λέμε. Το λέμε και στο εξωτερικό. Δόκτωρ Φίσινγκ το λέμε. Σόπινγκ, δόκτωρ Σόπινγκ. Ή ψάρεμα. Ψωνίζεις γιατρούς. Πας, αλλά δεν σου άρεσε. Τι λέει τώρα, σε αυτό το παιδί και πολύ συχνά και σε μένα. Τι λογοκίνο σου υπάρχει τώρα, τι θα κάνει. Έτσι. Πας, αλλά δεν με έχει ευχαριστημένο γιατί δεν ακούς αυτό που θέλεις να ακούσεις. Έτσι. Και πάει, δεν με έχει γυρίσει όλους τους γιατρούς της Αθήνας. Και επιβάλλει με την κοινωνία. Λοιπόν, το δεύτερο που κρατάμε είναι αυτό. Το τρίτο που κρατάμε είναι να μην κάνουμε τρομάδα και το γενναίο. Έχεις πρόβλημα, έχεις νόσο. Ξέρεις, αλλά δεν μπορείς. Ο Μανέλης ήξερε. Κάτι δεν πάει καλό. Θα ξέρεις ότι αυτά που σε ευχαριστούν τώρα δεν σε ευχαριστούν. Δεν να πας, ξέρω εγώ, τη γυναίκα και τη βόλτα σου, την μπάλα σου, να δεις το ποδοσφαιρό σου. Ξέρεις τι σε ευχαριστεί, αλλά δεν μπορείς πια. Έτσι, δεν μπορεί να το ευχαριστηθείς. Άρα ζητάς θεραπεία. Μην κάνουμε το γενναίο. Πρέπει να πάρετε χάπια. Έτσι. Ο χάπι της ευτυχίας είναι η κοινωνία του Prozac που λέει. Το Prozac είναι στην Αμερική, στην Ελλάδα κυκλοφορεί με άλλη νόμιση. Πρώτα απ' όλα είναι φτηνά. Φτηνά, εντάξει. Αλλά είναι, τα παίρνεις χωρίς συνταγή τα αντικαταθλιπτικά. Έτσι. Πολλά ντόζ είναι στην Ελλάδα. Έτσι. Τα παίρνεις χωρίς συνταγή και σαν παυσίπονα. Το θέμα ποιο είναι ότι ξέρετε γιατί πρέπει να τα πάρετε, γιατί πρώτα απ' όλα σου φτιάχνει τη διάθεση. Εκεί που δεν μπορείς να μιλήσεις, δεν μπορεί να συνοηθεί τον γιατρό, ούτε να γνωρίζει το πρόβλημά σου. Οπότε παίρνεις το φάρμακό σου, ανοίγεσαι, σου φτιάχνει διάθεση, οπότε τότε μπορεί να γίνει διάγνωση. Άρα πρέπει να πάρεις φάρμακα, θεραπεία. Αλλιώς είναι πολύ δύσκολη η κοινωνία με τον γιατρό. Από την άλλη, επειδή και αυτό είναι Αμερικανιά, έχει έρθει μια Αμερική το χάπι της ευτυχίας, εκεί παίρνουν όλοι χάπια για άλλους λόγους. Ας πούμε στην Αμερική πρέπει να είσαι πάντα πρώτος. Πάντα επιτυχημένος. Με τον δεύτερο δεν ασχολείται κανένας. Οπότε τι σου κάνουν αυτά. Σε 2-3 μέρες νιώθεις πολύ καλά, περίφημα. Νιώθεις περδίκη που λέμε. Οπότε έχεις απόδοση στη δουλειά σου. Στην Αμερική είναι δουλειά, τα απόδοση. Δεν σου επιτρέπεται καμία, οπότε, καμία χαλάρωση. Οπότε όλοι έχουν καταφύγει στα χάπια. Και έχει γίνει τη μόδα τώρα πια όλο το Hollywood. Και αυτοί οι άνθρωποι βέβαια, όταν πλασάρεις τον εαυτό σου επιτυχημένο, πρέπει να είσαι μια ζωή επιτυχημένος. Πρέπει να είσαι στην πρώτη γραμμή. Καταλαβαίνετε πόσο επιβαρυντικό ψυχολογικά είναι. Οπότε ζούμε, έχουν μάθει να ζούμε με τα χάπια. Επαναλάβω και με αυτό που είπα ότι η ευτυχία δεν περιμένει, που το Μανέλης, μην τη βάζετε σε αναμονή, λύστε τα προβλήματά σας γρήγορα. Έχει γράψει ένα ωραίο βιβλίο η καθηγήτρια η Φωτεινή Τσαλίκοβλου. Γιατί δηλαδή το μέλλον να είναι οπωσδήποτε δυσάρεστο. Πού ξέρει τώρα κρύβει ευχάριστες εκπλήξεις. Αλλά και για όποιον έχει κάποιο πρόβλημα, οι άνθρωποι είμαστε, υπάρχει μια γραμμή επικοινωνίας το 1034 που μπορείτε να μιλήσετε και να ζητήσετε συμβουλές. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.